το φεγγάρι τη θάλασσα. Ρωτάω μην την είδα να αντάμωσα. Κι ο ήλιος μ' απαντάει απ' το βουνό. Θα φέξω όλο τον κόσμο και θα τη βρω. Μου λέει το φεγγάρι και μου γελά. Στις μάνας της κοιμάται την αγκαλιά. Εγώ θα την ξυπνήσω όταν τη δω. Εμένα ναι μ' ακούει σαν της μιλώ. Κι η θάλασσα μου λέει απ' τα βάθη της, εσύ θα σε για πάντα η αγάπη της. Τα κύματα θα στείλω του ωκεανού να πάνε να της δροσίσουν καρδιά κι μου. Ο χρόνος μου σε αυτόν τον κόσμο είναι πολύ σύντομος. Τελειώνει απόψε. Έλα τόπερ, εσύ θα διαλέξεις τι θα παίξουμε. Μα εγώ δεν ξέρω. Τι είναι αυτά? Πνεύμα! Αυτά είναι δικά σου. Είναι της ανθρωπότητας. Το αγόρι είναι η άγνοια και το κορίτσι η ανάγκη. Και δεν έχουν που να πάνε. Δεν υπάρχουν αρκετές φυλακές. Δεν υπάρχουν αρκετά πτωχοκομεία. Μη σταμάτα, σε σταμάτα. Χρησιμοποίησες τα λόγια μου εναντίον μου, πνεύμα. Εσύ είσαι το τρίτο φάντασμα! Εσύ είσαι το πνεύμα των Χριστουγέννων που θα έρθουν! Μίλησέ μου! Εσύ θα μου δείξεις τις σκιές των πραγμάτων που δεν έχουν συμβεί ακόμα, που όμως θα γίνουν στο μέλλον! Έτσι δεν είναι πνεύμα! Αυτό θα πει ναι! Τα άλλα πνεύματα μου μιλούσαν! Ο σκοπός τους ήταν να μου κάνουν καλό, όμως εσύ δεν μου λες απολύτως τίποτα! Δεν μπορώ να δω ούτε και τα μάτια σου. Οδήγησε με λοιπόν, θα σε ακολουθήσω εγώ. Μόδιο, τι θα έλεγες κι αυτό? Δεν θα σε συμβούλευα να πας αυτόν για δύο λόγους. Ω ναι, και γιατί, πες. Πρώτον, γιατί δεν είναι πια στη ζωή και άλλωστε δεν είχε δώσει ποτέ ούτε μία πένα για λοιμοσύνη σε κανέναν όσο καιρό ζούσε. Και πότε πέθανε? Α, εχθές το βράδυ. Αχ, και τι απέγινε ο υπάλληλός του? Ο καημένος ο ανθρωπάκος του έδινε μονάχα 15 σελήνια τη βδομάδα. Α, για ποιον μιλάνε τώρα? Ποιος έχει πεθάνει? Δεν θέλω να φάω, δεν πειράω καθόλου. Καλά, εντάξει, έρχομαι. Υπέροχα, δεν είναι εδώ πέρα. Σοβαρά. Όμως αυτή είναι η δική μου θέση. Είμαι εδώ κάθε μέρα στη μία η ώρα. Ναι, καταλαβαίνω. Αυτό είναι το μέλλον, έτσι δεν είναι? Βλέπω ότι εφαρμόζω την απόφαση που πήρα να εργάζομαι την ώρα του γεύματος. Έχουν ανεβάσει τις τιμές τους, μήπως? Καλησπέρα, Τζόι.
Πρώτα να περάσει η οικιακή βοηθός. Έπειτα να έρθει η πλήστρα και ο νεκροθάφτης να έρθει τρίτος. Μα αυτή είναι η οικιακή βοηθός μου. Δεν θα μπορούσατε να βρεθείτε σε καλύτερο μέρος. Περάστε στο πίσω δωμάτιο. Σε αυτές τις δουλειές είμαι συνηθισμένος. Όμοιος τον όμοιο. Πράγματι, ταιριάζουμε πάρα πολύ. Όλοι μας έχουμε το δικαίωμα να φροντίζουμε τον εαυτό μας. Αυτός πάντοτε αυτό έκανε. Ναι, είναι αλήθεια αυτό. Το έκανε όσο κανένας άλλος στον κόσμο. Ποιος θα νοιαστεί αν χάσει μερικά αντικείμενα? Σίγουρα όχι ένας παθαμένος άνθρωπος. Ναι, έτσι είναι. Ω, έλα λοιπόν, μην τρέπεσαι. Όλοι στο ίδιο καζάνι βράζουμε. Αν ήθελε να κρατήσει τα πράγματα του αφότου πέθανε, θα έπρεπε να είναι περισσότερο. Άνθρωπος. Αν ήταν άνθρωπος, θα είχε και κάποιον δικό του άνθρωπο να τον φροντίσει όταν τον βρήκε θάνατος. Αχ, τώρα είναι πολύ αργά. Εντάξει λοιπόν, ποιος θα αρχίσει? Δεν φοβάμαι καθόλου να αρχίσω εγώ. Ούτε και εγώ ντρέπομαι γι' αυτό. Ορίστε τα χρήματά σου και δεν θα σου έδινα ούτε μια πένα παραπάνω, ακόμα και αν ήθελα να το μετανιώσω για όλη μου τη ζωή. Ποιος είναι ο επόμενος? Αυτός ο άνθρωπος ξέρει να κάνει πολύ καλό παζάρι. Στις κυρίες δίνω πάντα περισσότερα. Ωραία! Τώρα μπορείς να λύσεις το δικό μου δεμάτι. Κουρτίνες κρεβατιού. Αυτό ακριβώς είναι. Ω, δεν ήθελα να πω ότι τα έκλειψε όσο ώρα ήταν ξαπλωμένο στο κρεβάτι του. Λες τώρα τι μου δίνεις. Α, εσύ έχεις γεννηθεί να γίνεις πολύ πλούσια. Σίγουρα θα τα καταφέρεις. Λοιπόν, τελειώσαμε με τα πράγματα. Αυτός επωφελήθηκε από τους άλλους στη ζωή και τώρα θα επωφεληθούμε εμείς από το θάνατό του. Ναι, πνεύμα, σε καταλαβαίνω. Η περίπτωση αυτού του καημένου του ανθρώπου θα μπορούσε να είναι και η δική μου. Η δική μου ζωή βαδίζει προς τα εκεί τώρα. Όμως, Θεέ μου, τι γίνεται πάλι? Πνεύμα! Πνεύμα! Αυτό το μέρος είναι πολύ τρομακτικό. Αν φύγουμε από εδώ, δεν θα ξεχάσω το μάθημά μου. Έχε μου εμπιστοσύνη. Πάμε να φύγουμε από εδώ. Καταλαβαίνω, πνεύμα. Θα το έκανα αν μπορούσα, ναι. Όμως δεν έχω αυτή τη δύναμη, πνεύμα. Δεν έχω αυτή τη δύναμη. Δεν την έχω. Παρακαλώ, πήγαινε με κάπου αλλού. Δείξε μου κάποια τρυφερότητα που να έχει σχέση με το θάνατο, πνεύμα. Το χρώμα μου πονάει τα μάτια μου. Ο πατέρας σου έχει αργήσει. Νομίζω ότι περπατάει πολύ πιο αργά από όσο παλαιότερα τις τελευταίες μέρες, μαμά. Εγώ ξέρω ότι όταν περπατούσε με το μικρό Τιμ στους ώμους, περπατούσε πραγματικά πολύ γρήγορα. Κι εγώ τον είχα δει που περπατούσε πολύ γρήγορα. Όμως ήταν πολύ ελαφρύς. Ο μπαμπάς σου τον αγαπούσε πολύ. Και δεν τον κούρασε καθόλου. Ήρθε! Έλα, μη στεναχωριέσαι, πατέρα. Προσπάθησα να μην το σκέφτεσαι. Το μικρό μου το αγοράκι. Το μικρό μου το αγοράκι.
Είσαι καλά, πατέρα? Ναι, Μπελίντα. Απλώς σκεφτόμουν ότι αν και όποτε αποχωριστούμε ο ένας τον άλλον, σίγουρα δεν θα ξεχάσουμε ποτέ το μικρό Τιμ. Όχι, κανένας δεν θα το ξεχάσει. Και ξέρω ότι όταν θα θυμόμαστε πόσο υπομονετικός και πόσο ήρεμος ήταν, θα νιώθουμε κι εμείς πιο ήρεμοι. Και θα ξεχνάμε ότι ο Τιμ δεν είναι πια κοντά μας. Όχι, πατέρα. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε ευτυχισμένοι. Θα προσπαθήσεις να είσαι ευτυχισμένη, Μπελίντα? Θα προσπαθήσω πολύ σκληρά για να το καταφέρω αυτό, πατέρα. Α, το πρώτο που πρέπει να κάνεις είναι να χαμογελάς. Ναι. Ο καημένος ο μικρούλης ο Τιμ. Στον ήλιο το φεγγάρι τη θάλασσα, ρωτάω μην την μοίρα να αντάμωσα. Κι ο ήλιος μ' απαντάει απ' το βουνό, θα φέξω όλο τον κόσμο και θα τη βρω. Μου λέει το φεγγάρι και μου γελά, στις μάνας της κοιμάται την αγκαλιά. Εγώ θα την ξυπνήσω όταν τη δω, εμένα ναι μ' ακούει σαν της μιλώ. Θάλασσα μου λέει απ' τα βάθη της, εσύ θα σε για πάντα η αγαπητής. Τα κύματα θα στείλω το ωκεανό, να πάνε να τις δροσίσουν καρδιά κι μου.